Κύριε Καραγιάννη, το όνομά σας έχει συνδεθεί φέτος με την κορυφαία διάκριση της Καστοριάς στην ιστορία στο μπάσκετ. Α2 με play-off και πρώτο μπλόγιο Α1 ανάλογα με τις εξέλιξεις. Ναι, είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη φετινή χρονιά. Για μένα είναι ορόσημο στην καριέρα μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ήρθα στην Καστοριά παντελώς άγνωστος όσον αφορά τι θα συναντήσω. Έκανα φίλους που θα έχω για πάντα. Η πόλη αγκάλιασε όλη την ομάδα και εμένα προσωπικά. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Δίτσι, ο οποίος είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο σε όλα του. Και ο κύριος φαίνεται στα δύσκολα, γιατί αυτή η ομάδα πέρασε πολλά δύσκολα φέτος. Η στήριξη που έζησα στα 20 χρόνια της προπονητικής μου καριέρας είναι ανεπανάληπτη. Και αυτό μου έδωσε τη δύναμη να παλέψουμε στο τέλος. Είχα παιδιά τα οποία παίχτες, οι οποίοι οι χαρακτήρες ήταν άψογοι. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά και δικαιωθήκαμε στο τέλος να φέρουμε την ομάδα στην τρίτη θέση, που για μένα είναι πρωτάθλημα, αν αναλογιστούμε τα μπάτζετ των άλλων ομάδων. Και η Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα, ότι μπορεί να ανέβει ως στη θέση του Ολυμπιακού, στην Α1. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς, γιατί για μας ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας στην προβολή της ομάδος. Και εύχομαι τα καλύτερα για την Καστοριά. Πιστεύω να είναι το εύνασμα η φετινή επιτυχία, ώστε να γίνει ένα γήπεδο για την ομάδα που είναι απαραίτητο. Είναι απαράδεκτο η ομάδα μας να παίζει σε αυτές τις συνθήκες. Χάσαμε ένα παιχνίδι εντός έδρας με την Αγία, γιατί έσταζε το γήπεδο, και βγάλαμε τη χρονιά με 12 κουβάδες. Είναι το 2019, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά, και σίγουρα η Καστοριά θέλω μέσω της πορείας της και της επιτυχίας της να ταρακουνήσει γενικότερα τους φορείς, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει πολλά. Πριν από λίγο ο κύριος Δίτσιος είπε για το αν θα συμμετέχουμε ότι δεν γυρνάω πίσω. Είναι ουσιαστικά μισό νέοι και παραπάνω. Ξέρετε κάτι παραπάνω εσείς? Ναι, ο κύριος Ζήτσιος έχει όλη την καλή πρόθεση, είναι πολύ ευτυχισμένος στη σημερινή ημέρα. Θα πρέπει να ενημερωθεί τι σημαίνει Α1, δεν έχει καμία σχέση με Α2 όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη. Είναι ο άνθρωπος που για να υπάρχει Καστοριά σήμερα είναι αυτός που πληρώνει, και θα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο να μην του χαλάσει την ηρεμία του και την γαλήνια του. Σε κάθε περίπτωση πάντως είπε ότι θα βασιστεί στις δικές σας εισηγήσεις για τους παίκτες που θα μείνουν και που θα έρθουν. Ναι, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Εγώ νιώθω ότι βρήκα μια οικογένεια εδώ, δεν το περίμενα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και η οικογένειά μου όταν έρχεται εδώ νιώθει πάρα πολύ καλά, που είναι πολύ σημαντικό.